Γεια σας. Είμαι η πρόεδρος των Εκδεδομένων Γυναικών Ελλάδος, η καινούρια. Ήρθα να καταθέσω σήμερα γι' αυτό το τέρας στην ανακριτρία. Δεν με δέχτηκε βέβαια, γιατί θα δεχτεί το άτομο αυτό. Τα δύο άτομα αυτά... Τι γνωρίζετε. Ερχόταν στο χώρο μου, εκεί που έχω τον Νίκο Ανοχής, τον Γκάζι, να μην πούμε εδώ. Και έφερνε και το ανήλικο κορίτσι. Και η 12χρονη κοπέλα. Βεβαίως. Εσείς το γνωρίζετε αυτό, τι συνέβαινε δηλαδή, το έφερνε τι, να πει. Το έφερνε να πάει με πελάτες και επώνυμους πελάτες. Εσείς πώς το επιτρέπατε? Εγώ δεν ήμουν εκεί, ήταν η υπηρεσία εκεί. Δεν το ήξερα εγώ. Πόσο καιρό γινόταν αυτό? Επί δύο μήνες, κύριε. Πότε ακριβώς, ποια περίοδο μπορείτε να μας πείτε? Πριν τρεις μήνες. Δεν έκανε κανείς καμία καταγγελία? Κανένας. Ούτε υπαλληλός σας? Όχι, κανένας. Είχε φέρει και άλλα παιδιά? Είχε φέρει και άλλα παιδιά και κάτι τσιγκανάκια, κάτι από τον Κολονό. Στο χώρο σας πώς μπορούσε, με συγχωρείτε, στο χώρο σας πώς μπορούσε κάποιος να φέρει ένα τρίτο άτομο για να το εκδίδει? Ο χώρος μου είναι για ένα άτομο, δεν είναι για 15. Ναι, πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι είστε ιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου χώρου και δεν γνωρίζετε το ποιος μπαίνει και κάνει χρήση του χώρου σας? Μα δεν το ήξερα εγώ, κυρία μου. Επί τρεις μήνες ολόκληρους. Ναι, χτες που είδα τη φωτογραφία, τον αναγνώρισα και γι' αυτό ήρθα μόνη μου, χωρίς να με καλέσει. Ναι, αλλά βλέπατε ένα 12χρονο κορίτσι, βλέπατε ένα ανήλικο παιδί. Αυτό δεν ήταν αρκετό για να καταγγείλετε το γεγονός? Σωστικά τι έχω? Έχω κάμερες και μέσα προτζέκτορα. Είναι στο Γκάζι το στούντιο. Έχω πει, θα το δείτε το στικάκι και θα καταλάβετε. Έχει μέσα το παιδί μας, έχει μέσα το κατηγορούμενο. Έχει το κατηγορούμενο και έχει και το κορίτσι που φαίνεται φάτσα κάρτα. Το έχετε καταγγείλει στην αστυνομία, το έχετε δώσει στην αστυνομία? Όχι, δεν το έχω καταθέσει στον κύριο Κιαμούρη που είναι στο τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Πήγα χτες το βράδυ και είπα ότι θα έρθω σήμερα να καταθέσω. Η ανακρίτρια μου είπε ότι αφήστε μου το τηλέφωνό σας και θα σας καλέσουμε εμείς. Να σας ρωτήσω κάτι. Στο στικάκι, συγγνώμη συνάδελφε, στο στικάκι αυτό, εκτός από ισχυρίζεστε ότι είναι ο 53χρονος, κατηγορούμενος, με ένα ανήλικο κορίτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν και τα άτομα που λέτε από τις κάμερες ασφαλείας που ήταν οι πελάτες? Βέβαια, γιατί είναι τα έχετε δει εσείς αυτά? Ναι, είναι το σαλόνι, δεν είναι βέβαια τα επώνυμα άτομα. Όταν λέτε για επώνυμα, τι εννοείτε? Επώνυμα άτομα. Δηλαδή τι, πολιτικούς, κυβερνητικούς? Να πω ηθοποιούς, να πω καλλιτέχνες. Πολιτικοί. Και πολιτικοί έχουν έρθει και θα βγάλω κι άλλα στη χώρα σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.